Απαντά αποκλειστικά στο πρωινό για το τι ακριβώς θα συμβεί με την ίδια και το Παλάς. Και είναι υπέροχη όπως πάντα. Τις τελευταίες μέρες νομίζω ότι έχεις ακούσει πολλά πράγματα με το όνομά σου δίπλα. Δεν ξέρω πώς βρίσκομαι εγώ στο κέντρο των γεγονότων συνέχεια. Ενώ είμαι ένας πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος που προσπαθεί να αποφύγει τη δημοσιότητα πολλές φορές. Δεν τα βλέπω κιόλας γιατί έχω συνέχεια εκδηλώσεις συμπτωματικά αυτόν τον καιρό και κάπου είμαι. Αλλά εντάξει, σήμερα μου το είπαν, το πρωί έγινε λέει θέμα με το Παλάς. Μετά την ακύρωση της παράστασης «Ζητείτε ψεύτης», ακούστηκε ότι στο Παλάς θα δούμε τη συνέχεια της Σμύρνης. Μα νομίζω ότι μίλησε η κυρία Γκαγκάκη. Αυτό ήταν, δεν ξέρω από πού βγήκε. Εγώ είμαι πάρα πολύ φίλη και με τον κύριο Κατσαρίδη και με τον κύριο Κέντ. Μιλάμε, ονειρευόμαστε, κάνουμε σχέδια, αλλά όχι για φέτος. Αυτό είναι δεδομένο από την αρχή της κουβέντας μας, γιατί εγώ φέτος είμαι... Πρώτον γράφω τη συνέχεια της Σμύρνης, που δεν έχει τίτλο ακόμα, γι' αυτό λέω τη συνέχεια της Σμύρνης. Και έχω πρώτον Θεός, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τις ταινίες, έχω και την ταινία της Σμύρνης. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση και δεν είχα καμία σχέση με το θέμα αυτό. Τέθηκε αυτό το ζήτημα, μπορεί να συζητήθηκε. Όχι, όχι, ότι μπορεί ποτέ. Στη σεζόν 18-19. Μα το είπε πάρα πολύ ωραία η κυρία Γκαγκάκη. Τι είμαι εγώ, το τσίρκο μετράνω. Από το, σε δύο μήνες. Ενώ παίζουν οι ηθοποιοί, θα βρω ηθοποιούς, θα ανεβάσω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή ακούστηκαν πολλά, καμία σχέση. Η παράσταση μπορεί να είναι έτοιμη και δεν είμαστε εδώ και δύο χρόνια. Όχι, και με ποιους ηθοποιούς. Αφού όλοι οι ηθοποιοί που έχουν τη συνέχεια, γιατί οι ηθοποιοί που έζησαν στο τέλος, οι άλλοι τι να κάνω, πέθαναν και στεναχωριούνται. Η Γερονικολού, ο Μακαλιάς, παίζουν οι άνθρωποι. Πώς θα το έκανα. Ο Βουτσάς που θα παίξει πάλι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εύχομαι... Ακούγοντάς το, νομίζω πολλοί ηθοποιοί θα έλεγαν πώς θα γίνει η Σμύρνη χωρίς εμάς. Μα με πήραν από το πρωί οι άνθρωποι ότι τι έγινε, δεν θα είμαι. Δεν ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Σημασία έχει να βγει μια άκρη στο Παλάς, να κάνουν κάτι ωραίο για να τελειώσει η σεζόν καλά για τους ανθρώπους και να βρεθεί και μια λύση για τους ανθρώπους που θα μείνουν ανεργοί, γιατί για μένα σίγουρα έχουν τους λόγους τους, ούτε θα ανακατευτώ τι λόγους έχει το Παλάς, τι λόγους έχει ο κ. Σεφερλής. Το θέμα είναι ότι να μην μείνουν ανεργοί τόσοι συναδέλφοι. Θέλω να σε ρωτήσω για την ακύρωση της παράστασης, επειδή είστε και στο θέατρο... Μερικές φορές, τώρα εμένα δεν μου έχει τύχει και δεν μπορώ να πω, αλλά μερικές φορές έρχονται έτσι τα πράγματα που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση, κάτι να κάνουν όλοι αυτοί, γιατί εντάξει, οικογενειάρχες είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πόσο δίκιο έχει.